Από τα πιο χαλαρά, στα πιο σοβαρά, στα πιο σημαντικά, ο Πικέ είχε συνεργαστεί με τον Χουάν Κάρλος Ουνθούε στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν βοηθός του Λουίς Ενρίκε. Διαγνώστηκε με την νόσο ALCA, την νόσο Στίβεν Χόκινγκ, για να καταλάβει ο κόσμος. Σωστά. Και όταν την προηγούμενη Παρασκευή η ομάδα της Οσασούνα επισκέφτηκε το προπονητικό της κέντρο πριν το μάτς με τη Βιγιαρεάλ, τους περίμενε μία έκπληξη. Τους περίμενε συγκεκριμένα ο Χουάν Κάρλος Ουνθούε, αλλά τους περίμενε όντας καθισμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και αυτό γιατί τον περασμένο Ιούνιο, το περασμένο καλοκαίρι, διαγνώστηκε, όπως είπες, με την νόσο ALS, τη γνωστή ως Lou Gehrig ή Stephen Hawking. Είναι μία ανίατη δυστυχώς ασθένεια, τα αίτια της οποίας μέχρι και σήμερα παραμένουν άγνωστα. Είναι μία εκφυλιστική ασθένεια, πολύ δύσκολη, αλλά δεν άφησε το περιθώριο σε κανέναν από τους παίκτες να αισθανθεί λύπηση ή στεναχώρια, γιατί όπως είπε ο ίδιος, μπορεί να δίνει αυτή την ίσως άνηση μάχη με αυτή την ανίατη ασθένεια, όμως συνεχίζει να απολαμβάνει στο έπακρο τη ζωή του και να χαμογελά και να μεταδίδει αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα στους γύρω του. Ο Ουνθούε γεννήθηκε στην Παμπλώνα, άρχισε και τελείωσε την καριέρα του στην Οσασούνα. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συγκλονιστική ομιλία του Ουνθούε προς τους ποδοσφαιριστές της Οσασούνα. No tengo ganas de contaros, no quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste o no quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, ¿no? Que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, ¿no? Ya, os diría que en el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, cualquiera de los que estáis aquí, del staff, del un momento que el entrenamiento no sale nada, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí. Ese pensamiento en un momento dado para decir, esto merece la pena.